φάνηκε ότι θα ήταν πολύ εύκολα για εσάς, τελικά χάθηκε. Πού νομίζεις ότι φταίει η ΑΕΚ σε αυτήν την κατάσταση, πώς θα καταφέρει να περάσει. Κοιτάξτε, το Ολυμπιακός και η ΑΕΚ είναι δύο εισάξιες ομάδες. Για να αρχίσει μέσα στην έδρα του Ολυμπιακού να αρχίσει, πρέπει να παίξει τα όρια σου. Και αυτό το φάνηκε στα δύο πρώτα σετ που ελέγχαμε και το σερβις και την υποδοχή μας και την επίθεση μας. Πιέσαμε με το σερβις μας στην υποδοχή του Ολυμπιακού, τους κάνανε την άμυνα και γι' αυτό και τα πήραμε τα δύο σετ σχετικά το πρώτο εύκολο που το λέμε φίλος μας. Στο τρίτο σετ αρχίζαμε να πέφτει και το σερβις, η πίεση του σερβις και η υποδοχή μας. Μας κράτησε λίγο η επίθεση μέσα στο μάτς, αλλά το χάσαμε το τρίτο σετ και το τέταρτο και το πέμπτο παίξαμε ένα κακό παιχνίδι σε όλους τους τομείς. Ξεκινώντας από τους νευραλγικούς τομείς της σέρβης υποδοχής, συνεχίστηκε και στην επίθεση και στον πούλμαν. Ο Ολυμπιακός έκανε το βήμα αυτό που έπρεπε και έρθει, συγχαρητήρια το δίνουμε. Εμείς θέλαμε από την άλλη να δώσουμε την πρόκληση στον κόσμο του ΣΑΕ. Δεν τα καταφέραμε. Και ζητάμε και συγγνώμη γι' αυτό. Αλλά εντάξει, δεν μπορείς να δικείς τα κορίτσια ότι δεν παλέψαν. Νομίζω ότι παλέψαν αυτό που μπορούσαν να το παίξανε. Απλά αυτά τα μάτια νοκάου θέλεις και το κάτι παραπάνω. Δεν το είχαμε το κάτι παραπάνω και το είχε ο Ολυμπιακός. Συνεχίζουμε, δεν πρέπει να κατεβάσουμε το κεφάλι. Υπάρχει ένας βασικός στόχος πριν το πρωτάθλημα. Αρχίζει γινόμαστε από την άλλη Τετάρτη με τον Ολυμπιακό. Στόχος μας και μέλημά μας είναι την πρώτη θέση στην κανονική διάρκεια, έτσι ώστε να έχουμε το πλεονέκτημα έδρας και ελπίζω να το καταφέρουμε. Βλέποντας τον αγώνα, θα άλλαξε κάτι στην τακτική με τις αλλαγές σε κάποιο άλλο σημείο από αυτές που διάλεξε να τις κάνεις? Σίγουρα, κατόπιν αποτελέσματος μπορείς να πεις ότι αλλάζεις πολλά. Μπορείς να πεις ότι θα μπορούσε να βάζει τη Φερνάντες πιο νωρίς, θα μπορούσε να βάζει και τον Τσίδου ίσως με την Κρουκ μια αλλαγή, αλλά τώρα αυτά είναι κατόπιν αποτελέσματος. Εγώ έκρινα έτσι με κάποια δεδομένα, δεν δικαιώθηκε, θα συνεχίσουμε.